Τεράστιο Δήμο Δικούδη στον αέρα τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Δήμο. Καλησπέρα. Γεια σου, Ντίκ. Καλησπέρα σα. Τι κάνει, Γεια σου, πώς... Τζόνι. Πού είσαι, παιχταρά μου. Πού να με, όλα καλά. Εσύ, τι λέει, έγινε ραδιοφωνικό παραγωγό. Ναι, ρε, απ' όλα, ρε. Δημοσιογραφάρα τον έχω κάνει, να ξέρει. Πολύ τάλαντο. Δεν του βλέπει. Δεν του βλέπει του άλλου. Δεν είναι στην ευθεία βασικά. Βάζει και μουσική, βάζει και μουσική. Κάτι επιλογές αρχές. Δεύτερο πρόγραμμα, τη δεύτερη ώρα έχω, είναι δικό μου το πρόγραμμα. Την πρώτη ώρα ακούμε κάτι. Αρχικά παίζουμε λίγο ροκ για να ακούω εγώ και μετά ο Γιαννούλης βάζει αυτά που κλαίει γιατί με παράτησες, τι έγινε, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Ναι, 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 πρόγραμμα. Πολύ νωρίς για Νίκο Μπίτο, δεν είναι πιο ώρα. Δεν έχουμε ώρα, ρε Δημό, κατευθείαν με τη μία. Το κάναμε έτσι για να κολλήσει το πρόγραμμα, κατάλαβες, στο μετά πάμε κατευθείαν. Τι γίνεται, πού σε βρίσκουμε? Αθήνα βρίσκομαι, λίγο πατρίδα Λάρισα πηγαίνω, εδώ πέρα Αθήνα μετά, εδώ μένω, όλα καλά. Ενεργά ασχολείσαι με το μπάσκετ, στην ΑΕΚ δεν ήσουν, πώς το λες Γιάννη, GM. GM. Στην ΑΕΚ ήμουνα κάτι σαν GM, όχι τόσο εμπλεκόμενος. Γιατί η λέξη GM θεωρώ είναι αρκετά βαριά. Πριν 4 χρόνια στην ΑΦΑ2 που ήταν η ομάδα. Εντάξει, ανεβήκαμε σχετικά εύκολα. Με μια άλλη διοίκηση ήμουν εγώ, όχι με την τωρινή, η οποία εξαφανίστηκε μετά την άνοδο. Δεν συνέχισα κι εγώ βλέποντας την κατάσταση. Τώρα βλέπω μια διαφορετική κατάσταση στην ΑΕΚ. Προχωράει μπροστά. Μακάρι να δυναμώσει κι άλλο. Το είδες στο παιχνίδι χθες? Ναι, χθες πήγα και στο γήπεδο, είχα καιρό να πάω. Εντάξει, είναι τώρα πάλι μια περίεργη κατάσταση, να, γιατί βλέπουμε ότι έφυγε προπονητής, ψάχνονται πάλι για κάποιο παίκτη, μπήκε ο Dragan που δεν ξέρω αν θα μείνει μέχρι τέλους ή αν είναι για κάποιο διάστημα μέχρι να στρώσει η κατάσταση. Είναι λίγο πάλι μπερδεμένη η κατάσταση. Να, ο Dragan δεν είναι ο GM εκεί? Ναι. Ουσιαστικά, αυτός δεν κάνει τις επιλογές. Άρα διαχειρίστηκε επιλογές του χθες, αν έχω καταλάβει καλά. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είναι να απαντήσω αυτό, ναι, δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, δεν ξέρω τι το έχουν βαφτίσει, πώς το έχουν βαφτίσει, τι γενικά με το θέμα του GM στην Ελλάδα σε όλα τα αθλήματα είμαστε λίγο κομικοί, ναι, είναι η αλήθεια. Δυνατόν. Στο ποδόσφαιρο ειδικά έχει Κοιτάξει, ξεφύγει η έκανε καταπληκτική δουλειά τότε που η ΑΕΚ είχε πολλά προβλήματα, ανέβηκε η ομάδα και μετά εξαφανίστηκε η διοίκηση. Δηλαδή... Εντάξει, δεν τον πήραν και τα χρόνια, θα δοθεί η ευκαιρία. Τα χρόνια, αλλά... Σου αρέσει αυτό το πόστο? Όχι, είναι ενδιαφέρον αυτό το πόστο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η προπονητική. Και σε αυτά τα πόστα πιστεύω παιδιά που έχουμε παίξει και σε υψηλό επίπεδο νομίζω έχουμε να προσφέρουμε στο μπάσκετ. Είναι καλό δηλαδή να μπλακούν τα παιδιά που τελειώνουν και έχουν μια καριέρα πίσω τους και ήταν και διεθνείς. Και νομίζω χρειάζεται σαν άθλημα. Είναι ένα πρόβλημα που το διαπιστώνουμε όχι μόνο στο μπάσκετ αλλά γενικότερα σε όλα τα αθλήματα και ειδικά στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει Έλληνας τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή ψάχνουμε με το κιάλι. Ένας Βρίζας ναι, υπήρχε. Είναι πολύ λάθος, είναι πολύ λάθος. Ο Νίκος ο Ταμπίζας. Δεν υπήρχε. Και... Στο εξωτερικό που έχουμε παίξει και ο Δήμος ειδικά πιο πολύ, με αυτούς μιλάς. Δεν μιλάς ούτε με προπονητή ούτε με διοίκηση. Μα ο προπονητής είναι για να ουσιαστικά ορίζεται η στρατηγική από τον τεχνικό διευθυντή, οι επιλογές, τα χαρακτηριστικά, το ύφος και έχει ένας προπονητής που θα συμφωνήσει σε αυτά για να το υλοποιήσει. Ναι, αυτό είναι. Εδώ τώρα εμείς τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Ο πρόεδρος διαλέγει, ο προπονητής ακούει. Σίγουρα, ναι, ναι, είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Εύκολα απογοητεύονται, αλλάζουν τα ρόστερ, αλλάζουν τους προπονητές. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος του μπάσκετ σε μια ομάδα πρέπει να διατηρήσει και να κρατήσει μια φιλοσοφία και μια κουλτούρα πολλά χρόνια, ανεξαρτήτως προπονητή. Και να πατάει η ομάδα πάνω σε αυτό. Το οποίο το βλέπουμε δύσκολα στην Ελλάδα να συμβαίνει. Για να πάμε λίγο στην ΑΕΚ, που είναι και προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στην μπάσκετ λίγκ, γιατί υπάρχουν και μεσοβδόματα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Θεωρείς ότι, γιατί έχουν ξοδευτεί πάρα πολλά λεφτά, εντάξει, θεωρείς ότι ξεκάθαρα η ΑΕΚ έχει καλούς παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό χωρίς να έχεις καλούς παίκτες. Ωραία. Αλλά αυτή η έλλειψη μιας ξεκάθαρης φιλοσοφίας κινδυνεύει ο επενδυτής να χάσει τα λεφτά του μέσα από αυτήν? Γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει αν έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το αν κινδυνεύει να χάσει τα λεφτά του ή όχι, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζω ο ίδιος, γιατί μπορεί μέσα από μια ομάδα brand name να καταφέρεις και άλλα πράγματα και συμφωνίες και χορηγίες και. Το ξέρει καλύτερα μόνο ο ίδιος. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι πάλι μια σεζόν η ΑΕΚ που ξεκίνησε με φρεναμινές.
για να πούμε τα θετικά της μέχρι τώρα πορείας, έχει κάνει δύο νίκες απέναντι σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το Prestige. Από εκεί και πέρα όμως έχει τεράστιες κατανεβάσματα τα οποία πρέπει να διορθώσει και πρέπει να σταθεροποιηθεί σε μια θέση σίγουρα τρίτη και να αποτελεί και φόβητο για τους δύο πιο μεγάλους. Να έχει και μια πιο μεγάλη σταθερά. Να... Γιατί βλέπουμε ότι οι τις εκπλήξεις είναι αρκετά συχνές. Και ένα πράγμα που δεν μου αρέσει εμένα τα τελευταία χρόνια, όχι τόσο στην ΑΕΚ, αλλά γενικά στις ελληνικές ομάδες, είναι ότι πλέον δεν έχουμε χαρακτήρα στην Ευρώπη. Δηλαδή, στο Champions League, το οποίο δεν είναι κάτι φοβερό σαν διοργάνωση, δεν είμαστε οι ομάδες που θα φτάσουμε ψηλά, να πάμε στο Final Four, να πάμε να το διεκδικήσουμε. Βλέπουμε ομάδες από αδύναμα προαθήματα. Υπάρχει και στην Ευρωλίγα. Όχι, δεν μπορείς μέσα από τη FIBA. Α, ναι, μέσα από τη FIBA. Μέσα από το World Cup μπορείς. Μέσα από τη FIBA. Παρ' όλα αυτά, Γιάννη, είναι κάτι σημαντικό να φτάσει η ομάδα. Ξέρεις, ένα τίτλο ή ένα Final Four. Είναι σημαντικό. Και τώρα βλέπουμε τις ελληνικές ομάδες στον ΠΑΟΚ, τον Άρη, που αποκλείεται πολύ νωρίς. Και από προβλήματα. Δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Δεύτερα και τρίτα. Δεν είναι περισσότερο χρησιμοποιούν το Champions League για ψιστήρι, για να δώσουν κάποια υπεραξία σε παίκτες που δύσκολα έρχονται εδώ στα λεφτά που υπάρχουν, παρά για κάποιο ουσιαστικό λόγο. Και εκεί είναι λίγο το πρόβλημα. Και πέρσι ο Πάχος πήγε καλά στο Champions League, αλλά φέτος όντως επειδή ξεκίνησε άσχημα, δύσκολα θα περάσει. Πώς κέρδισε το λέω τώρα η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, πώς το λες εσύ, Δήμο? Ορίστε. Πώς κέρδισε χθες η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό? Κοίταξε, η ΑΕΚ χωρίς να κάνει κανένα σπουδαίο παιχνίδι, ήταν συσπηρωμένη. Νομίζω όλη η κατάσταση στην αλλαγή προπονητή βοήθησε λίγο στο να μαζευτούν και να μπουν πιο συγκεντρωμένα και πιο συσπηρωμένοι σαν ομάδα. Ο Σάκοτα δεν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν καινούριος για να μην ξέρει πρόσφυγες καταστάσεις, ήξερε και αυτός να διαχειριστεί το ρόστερ. Και ήταν στην έδρα της, έκανε ένα παιχνίδι καλούτσικο, γιατί δεν θεωρώ ότι έπεσε πολύ μεγάλη απόδοση. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη ήταν πολύ άστοχος. Στα τελευταία λεπτά κατάφερε η ΑΕΚ να μην πανικοβληθεί, γιατί ξέρεις, έχω δει και άλλα παιχνίδια στο ΆΚΑ όπου καταφέρει στο τέλος με κάποιο τρόπο και κλέβουν την νίκη μεγάλη. Κατάφερε λοιπόν να δείξει χαρακτήρα στο τέλος, να μην παρεκκουμπληθεί, γιατί ήταν ένα παιχνίδι λίγο άσχημο στο τέλος, με κατέρωθεν λάθη και άσχημες επιλογές, και να πάρει την νίκη που εντάξει για ψυχολογικούς λόγους είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ νομίζω τους μπέρδεψε και λίγο ο Σπανούλης τον Ολυμπιακό. Αυτό μου το λέει ο Γιαννούλης συνεχώς. Κοίταξε, ο Βασίλης ξέρει τώρα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπει, θα πάρει τις προσπάθειές του, θέλει να βρει τα πατήματά του για να επανέλθει στο επίπεδο που ξέρει. Είναι λογικό δηλαδή να κάνει κάποια άσχημα τώρα αυτός. Αυτό μου λέει ότι είναι λογικό ομάδα. Ότι έχει μάθει να παίζει ο Ολυμπιακός χωρίς το Σπανούλη σε αυτό το διάστημα και με το που μπαίνει, όντως υπάρχει ενδεχόμενο να τον μπερδέψει. Και εντάξει, τελικά. Ναι. Και τι να κάνεις. Τι να κάνεις, γιατί από το βάρος εννοείται αυτό. Ναι. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Το πάω κάτι, πώς το βλέπεις το Σάββατο? Έχεις δει πάω καθόλου? Έχω δει πάω και λίγο, ελάχιστα έχω δει. Εκεί που βάζαμε καλάθια ή τώρα που βάζουμε ή πριν που τα βάζαμε, ναι. Τώρα τελευταία έχω δει. Εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο βελτιωμένος σε σχέση με την αρχή της χρονιάς. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να δώσω φαβορί. Είναι ομάδες οι οποίες είναι ικανές για να κάνουν ένα καλό παιχνίδι κατέρωθεν και να φτάσουν λίγο ψηλά στο σκορ. Είναι ομάδες που μπορεί και να κολλήσουν. Αυτό είναι ότι δεν έχει και... Ναι, κοίταξε, η ΑΕΚ αυτό που και εγώ βλέπω, δηλαδή τώρα έκανε μια σπουδαία νίκη. Mm-hmm. Όποτε κάνει μια σπουδαία νίκη, ποιον και... Πού έχασε από τον Κολοσσό, που έχασε η ΑΕΚ. Και πέσει έχασε από τον Κολοσσό, άστο. Και, Κολοσσός είναι δύσκολος. Δηλαδή, εκτός έδρας δεν είναι τόσο, όπως παίζει μες στην έδρα του, πιο ψυχωμένα, πιο... Ξέρεις, κάπως έτσι μου φαίνεται. Ναι, και εγώ το έχω δει αυτό. Και στο Λαύριο έχασε τώρα προσπάθεια. Και στο Λαύριο, απλά, και εύκολα ξέρεις, κιόλας. Είναι μερικά ονόματα ομάδων, αυτό σου λέω, είναι μερικά ονόματα ομάδων που δεν σου γεμίζουν το μάτι. Έχεις δει παιχνίδια του Λαύριου φέτος. Παπάδες κάνουν, δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι και μπράβο τους. Ας πω κάτι, ο Προμηθέας. Ναι, γιατί είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Έχει μια φιλοσοφία το Λαύριο τελευταία 4-5 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Και πάει σε αυτό το στυλ. Έχει ένα προπονητή, το κρατάει, το πιστεύει. Δεν έχει μεγάλο budget. Παρ' όλα αυτά, όταν ένα πράγμα το πιστεύεις και επιμένεις αυτό και του δίνεις χρόνο, μόνο καλύτερα μπορεί να πάει. Μόνο θετικό. Δήμο, δεν έχει και μικρό budget. Αυτό ψαχνόμουν εγώ τις προάλλες και μου είπανε ότι δεν είναι κάτω από 500 χιλιάρικα το budget του Λαυρίου. Δηλαδή, είναι κοντά στο δικό μας. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι και μικρά budget. Ο Προμηθέας έχει παραπάνω budget από εμάς. Δηλαδή, το Ρέθυμνο έχει καλό budget. Αυτές οι ομάδες έχουν μια
παραδοσιακή δυναμική, όποια είναι αυτή. Εντάξει, δεν πρέπει να τις υποβαθμίζουμε. Πόσα λιγότερα να φτιάξει ομάδα, ξέρω εγώ. Με πόσα λιγότερα χρήματα να φτιάξει ομάδα. Αυτό... Άμα δεν έχει 500 χιλιάρια να εξοδέψει. Εμείς είχαμε 300 πέσει. Στον ΠΑΟ είχαμε 300-350, παραπάνω δεν ήταν. Αυτό λέω ότι. Δύσκολα. Πολύ δεν... δύσκολο. Δεν είναι, είναι να έχει φιλοσοφία αυτό το λάβριο τώρα κάνει, με 500 χιλιάρικα. Οι κάνει... μισές ομάδες κάνουν διαχείριση. Μαζί σου, αλλά παίρνουν μετά... από τον ΟΠΑΠ και από, το... και, από την, πώς το λένε, και από την τηλεόραση. Αυτά τα δύο δεν έχουν άλλα έσοδα. Οι ομάδες όμως όπως το Λαύριο, ο Προμηθέας έχουν βρει μικρούς, μεγάλους επενδυτές. Ναι, ναι, έστω με 100, 200 και μπαμ, πάρ' το. Ακριβώς. Προμηθέας τώρα, αυτό που ήθελα να πω είναι, κάνει την καλύτερη, όχι τη ιστορία τη. Φίλοι κέρδισε ΠΑΟΚ, κέρδισε Άρη. Κέρδισε Άρη, έβαλε τον Άρη 40 πόντους. Ναι, δηλαδή ναι. Με τα ονόματα, τέρμα τα ονόματα. Τώρα αυτό ακριβώς λέω, αυτό λέω, ότι δεν παίζουν τα ονόματα μπάσκετ. Ναι, μεν υπάρχει μια δυναμική, ξέρω εγώ, παραδοσιακή. Ναι, αν είσαι ίσως με τον άλλον σε επίπεδο χαρακτηριστικών, μπορεί να μετρήσει λίγο η φανέλα, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Ναι. Δείμε εντάξει, ότι... το πρωτάθλημα πλην των δύο μεγάλων είναι πολύ ανοιχτό για τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Πάρα πολύ ανοιχτό. Ακριβώς. Πιστεύεις ποτέ ότι θα καλυφθεί αυτή η ψαλίδα μόνο αν εμπλακούν επενδυτές, δεν νομίζουμε κάποια άλλη. Αλλά και γιατί ναι, εσύ θα είχες εμπλοκή αν είχες πολλά λεφτά και ήθελες να πάρεις μια ομάδα να χτυπήσεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα είχες κάποιον λόγο με τα δεδομένα της Ευρωλίγκας και όλα όσα υπάρχουν στο μπάσκετ σήμερα. Κοίταξε, όντως το δεδομένο της Ευρωλίγκας είναι πολύ άδικο και είναι μεγάλο έτσι, μειονέκτημα στον εμπλακεί κάποιο. Από εκεί και πέρα. Εκτός και αν έχει προσωπικούς στόχους μόνο. Που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα και να γίνουν και γνωστοί μέσα από αυτό και αυτό να κάνουν καλά πράγματα, να δημιουργήσουν. Δεν ξέρω, εγώ πάντως πολύ δύσκολα θα έκανα τέτοιο βήμα. Χωρίς να έχω εξασφαλίσει παρουσία στην Ευρωλίγκα και ξέρω. Έχει τόσα λεφτά, εσύ. Τώρα σιγά σιγά. Τι δαμόγια είμαστε δημοσιογράφοι, ρε φίλε, κάτσε. Τρέχουν τα εκατομμύρια το μπατζέκα μας. Εγώ δεν νομίζω ότι θες και πολλά εκατομμύρια πάντως για να κάνεις κάτι σοβαρό. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι αν βάζεις χρόνο με το χρόνο ανεβαίνεις ένα μικρό σκαλοπάτι, βγάλεις και δύο τέσσερις Έλληνες παίκτες αξιόλογους, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Εντάξει, γιατί είναι αρκετά ανοιχτό το πρωτάθλημα πλέον. Μακάρι να είναι έτσι και μακάρι να βρεθούν οι άνθρωποι για να υπάρξει ανταγωνισμός επιτέλους, γιατί εμείς που μεγαλώσαμε σε άλλες δεκαετίες και μάθαμε τον μπάσκετ αλλιώς, τώρα δυσκολευόμαστε πολύ να το παρακολουθήσουμε. Πάρα πολύ. Δήμο, την κόντρα της Ευρωλίγκας με την FIBA, πώς τη βλέπεις? Αυτό που έγινε με τις εθνικές, τα παράθυρα, τη στάση των δύο θεσμών. Πού πιστεύεις θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση? Θα οδηγήσει θα χάσει τον μπάσκετ, ξέρω εγώ, έτσι το βλέπω εγώ. Δηλαδή, είδαμε κάποια πράγματα τα οποία για μένα ήταν λίγο παροδία, έτσι. Να βλέπεις τα εθνικές ομάδες χωρίς τους παίκτες που λίγους μήνες πριν αγωνίστηκαν στο Ευρωμπάσκετ, με παράλληλους αγώνες με την Ευρωλίγκα, να τσακώνονται, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Μέχρι και την ίδια ώρα παίζανε. Ναι, είναι, δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ, πολύ αστείο, έτσι, πολύ αστείο το πράγμα. Εσύ σαν άνθρωπο... Κάποιος άνθρωπο... δεν πρέπει να κάνει πίσω, έστω και τελευταία στιγμή, και να πει, παιδιά, δεν το κάνουμε αυτό. Και να πει, OK, έχω δίκιο, αλλά ας κάνω πίσω για το καλό, έτσι, του μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε για πράγματα, να συμβαίνουν αυτά πράγματα. Το βλέπεις κάπου να καταλήγει αυτό, δηλαδή κάποια διάθεση των δύο πλευρών να κόψουν εγωισμό και να υπερασπιστούν το άθλημα? Πιστεύω ότι τώρα εφόσον έγινε μία φορά θα γίνει και η δεύτερη και μετά βλέπουμε. Το καλοκαίρι ίσως θα το ξαναδούνε, αλλά για μένα το κακό ψηλό έγινε, δηλαδή εντάξει έγινε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Να μαλώνουμε για ανούσια πράγματα, για μια εβδομάδα ουσιαστικά, τελικά να μην υποχωρεί κανείς. Ο καθένας να έχει δίκιο από την πλευρά του, όπως το βλέπει, και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι κάνεις τι. Προκριματικά, όπου μπορεί να μείνουν φαβοροί έξω από τη μεγάλη διοργάνωση, επειδή δεν θα παίξουν πλήρες. Προκριματικά, όπου συμπίπτουν με αγώνες Ευρωλίγκας. Εθνικές ομάδες με τρομερές ελλείψεις και με παιδιά που, κακά τα ψέματα, ορισμένοι δεν πρέπει να είναι διεθνείς, παρότι τον κόπο που έχουν ρίξει στα γήπεδα και το όνειρό τους, είναι, πώς το λένε, είναι πιο πίσω από τους. Χαμηλότερο επίπεδο, εντάξει. Δεν, ναι, ναι. Άμα δεν έβαζε Αθηναίο το τρίποντο στην Αγγλία και πες χάναμε, τι θα γίνονταν την άλλη μέρα? Τι θα γίνονταν, θα βρισκόταν έδαφος για να ξεφωνηθεί η εθνική. Σιγά-σιγά. Άμα χάναμε από την Αγγλία. Ακόμα και ο τύπος υποβάθμισε αυτή την εθνική όμως, φίλε. Δεν της έδωσε την έγκλη που. Και είναι λογικό. Δεν προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι λογικό τώρα, έτσι. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Ξέρεις τι, φαντάζομαι τον εαυτό μου ή τον Γιάννη. Γιάννη, φαντάζεσαι και εσύ να είσαι διεθνής και να σου λέει ο πρώτης ομάδας σου,
φυσικά δεν θα πας να παίξει εθνική. Γιατί για αυτό το λόγο. Και θα πάει να παίξει ο δεύτερος τρίτος παίκτης. Οι παίκτες του Ολυμπιακού γιατί βγήκαν και έκαναν γραπτή δήλωση και αυτό και το ανακοινώσανε. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Ναι, μέσα σε σύνολα είναι δύσκολη και η θέση των παικτών. Είναι δύσκολη και η θέση των παικτών. Ναι. Ακόμα και αυτό είναι μια χρησιμοποίηση των παικτών με τον εκβιασμό των συμβολέων, λέω εγώ. Ωραία, για επικοινωνιακούς λόγους. Όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός μετά, χρησιμοποίησε τη δικιά του απόφαση για επικοινωνιακούς λόγους. Δηλαδή, το ένα λάθος, η κόντρα της FIBA με την Ευρωλίγκα, δεν ξέρω αν διαφωνείς Δήμο, έφερε και καπάκι αλυσιδωτές. Ναι. Κόντρες, ναι, τι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τώρα τι είναι καλός ο Παναθηναϊκός, γιατί άφησε. Χρησιμοποίησε επικοινωνιακό. Στο δεύτερο παιχνίδι τους άφησε να παίξουν, όχι στο πρώτο, και ο Ολυμπιακός καθόλου. Αυτό σου λέω. Ο Ολυμπιακός εμένα μου έδειξε ότι είναι φίλη του στην Euroliga. Ο Παναθηναϊκός ότι κάνει μουτράκια στην Euroliga και παίζει λίγο με Βασιλακόπουλο. Ναι, αυτό όμως, κοίτα τι κουβέντα ανοίγει. Βέβαια. Δεν πρέπει, αυτό λέμε. Ότι το ένα λάθος. Αυτό ακριβώς. Δεν έπρεπε να γίνει όλο πράγμα αυτό. Έπρεπε κάποιος να κάνει πίσω και να πει: OK, για το καλό του μπάσκετ, να μην γίνει αυτό. Να μην γίνουν τα παράθυρα. Δήμο, πότε θα σε δούμε εδώ πέρα, δεν ανεβαίνει εδώ συχνά. Μέχρι Λάρισα φτάνεις. Όχι, ανεβαίνω από και πού. Είχα έρθει για ένα φιλικό, οπότε όχι το τελευταίο, ένα με τους βετεράνους στο ψέμα το καλοκαίρι στο Κούμπρος, ψέμα ήταν αυτό. Δεν σε καλούν στους βετεράνους που πηγαίνει ο Γιαννούλης, γιατί εντάξει τους κοντός... Με καλούνε, πηγαίνω από και που, έχουμε τον Γιάννη φωνικό δίδυμο. Έρχονται τα παιδάκια εδώ, παίζουν κάτι συστήματα, κάτι τέτοια, 20 στο κεφάλι. Λέει ότι είναι για κονίδια. Να ξέρεις γιατί δεν ξέρω αν έχει φτάσει τα αυτιά σου. Λέει ακόμα ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ψηλός εν ενεργεία. Γιατί παίζει τη μέντα ακόμα. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έτσι λέει ο Γιαννούλης, να τα ξέρεις αυτά. Το δήλωσα. Αχ, να σου πω κάτι. Και το λέω ειλικρινά, μακάρι να έλεγε ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Βλέπεις. Εγώ πάω και βλέπω καμιά φορά Α1 και αν με βγάλεις τώρα τους Αμερικάνους, που εντάξει άλλη μάστιγα αυτή. Δηλαδή 5 Αμερικάνους από εκεί. Άλλη κουβέντα αυτή, τέλος πάντων. Μετά βλέπω παιδιά που δεν μπαίνουν στη φωτιά, δεν ξέρω. Βλέπω πολύ τρίποντο, πολύ πήκε pop, πήκε roll. Αυτά τα αγγλικά που λέτε και στο μπάσκετ, δεν μας αρέσει. Πήκε pop, όταν έβλεπα αντίπαλο και έκανε πήκε pop, δηλαδή ξέρεις, πήκε roll, γιατί να κόψει μέση ρακέτα, έγινε στο τρίποντο, είχε και σουτάκι από εκεί. Και εγώ το κάνω αυτό, 100 κιλά που είμαι, τώρα το κάνω. Και όταν το έβαζε, κοιτάγαν και στραβά. Μετά όμως είπα, δεν είναι Δήμο. Όχι, εντάξει. Ψηλός τώρα έχω να παίζει μέσα. Το σουτ είναι όπλο. Πρέπει να το έχεις. Αλλά μόνο με σουτ και μόνο γύρω-γύρω δεν υπάρχει. Ναι. Εντάξει, μέσα εκεί στον μπλε πονάει. Δεν μπαίνουν μέσα. Αυτό ο Μαργαρίτης θα βγάζει ψωμί μέχρι τα 52 του, να ξέρεις. Δήμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά να είστε καλά, μας έκανε συντροφιά εδώ πέρα και γλιτώσαμε τα σκυλάδικα που θα μας έβαζε ο Γιαννούλης τώρα. Τώρα είναι συντονισμένος, πέφτει το πρόγραμμα τώρα. Ξεκινάτε, εντάξει. Ξεκινάμε με... Βάλε το λιβάνι, βάλε αυτό που μου άρεσε. Τώρα ξεκινάει το παρατόν για μένα, να ξέρεις. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά φίλε και σε ό,τι και αν κάνεις. Ναι, άντρα. Λοιπόν, έγινε. Φιλιά, καλό βράδυ.